Κέντρο Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή, ώρα 10.30 το πρωί, δεύτερη μέρα του χρόνου. Η πλειονότητα των καταστημάτων παραμένει κλειστή, καθώς οι καταστηματάρχες επέλεξαν να τηρήσουν το έθιμο και να μην ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Σήμερα δεν είναι αργία για τα καταστήματα υποχρεωτική, είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θα ανοίξουν ή όχι, αλλά βλέπουμε ότι όλα είναι κλειστά. Πώς το βλέπετε? Το που τηρούν το έθιμο δεν είναι και άσχημα εδώ που τα λέμε. Πρέπει αυτό να τηρείται. Και όσοι επιτοπλίσουν και για τον εργάτη να κάθεται και μία μέρα παραπάνω στο σπιτάκι του να ησυχάζει. Πάντως η ημέρα δεν έχει οριστεί ως επίσημη αργία, επομένως το κλείσιμο ήταν προαιρετικό, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του πρότεινε να τηρηθεί η παράδοση των κλειστών καταστημάτων, αλλά άφηνε στη διακριτική ευχέρεια των καταστηματαρχών να τηρήσουν ή όχι το έθιμο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστούν και αυτοί λίγο, γιατί δουλέψανε σκληρά. Έχουν τη σειρά τους να ξεκουραστούν. Ακόμη και τα μεγάλα πολυκαταστήματα βλέπουμε ότι είναι κλειστά. Και τα μεγάλα πρέπει, όλοι. Για να υπάρχει και ισονομία και γενικά έτσι θα έπρεπε. Πάντα. Όχι άλλος να ανοίγει, άλλος να κλείνει, άλλος να. Για μένα, έτσι. Προσωπική μου άποψη. Ναι, για να μην υπάρχει και αυτή η κόντρα που βλέπουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Τα εμπορικά καταστήματα είναι παραδοσιακά κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, προκειμένου να αντισταθμιστεί το άνοιγμα της τελευταίας Κυριακής του χρόνου. Πάντως, εντύπωση προκαλεί ότι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παρέμειναν κλειστές στο κέντρο της πόλης, σεβόμενες την ανάπαυση των εργαζομένων τους, εκτός βεβαίως ελαχίστων εξαιρέσεων. Έχω τη γνώμη ότι είναι συνήθεια όλα στη ζωή μας. Το δέχεται ο κόσμος, όποιο και είναι αυτό. Η δική μου κρίση είναι το ότι αν είναι ωφέλιμο για τους εργαζόμενους, καλώς. Εάν δεν είναι όμως, δεν έχει έννοια. Πάντως πρέπει να ξεκουραστούν και αυτοί, έτσι. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξεκουράζεται. Όχι μόνο σωματικά, πνευματικά περισσότερο έχει ανάγκη. Καταλάβατε. Να έχετε μια ωραία μέρα. Επίσης. Και ευχές για καλύτερες ημέρες σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 85% των πολιτών δήλωσε ότι έκανε αγορές τις ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ 15% δήλωσε ότι δεν αγόρασε προϊόντα. 43% επικαλέστηκε έλλειψη χρημάτων, 23% έλλειψη χρόνου, 20% ότι δεν υπήρχε ανάγκη και 7% πολυκοσμία στα καταστήματα. Μάλιστα, 76% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δαπάνησε μέχρι 200 ευρώ, 20% από 201 έως 500 ευρώ και 4% περισσότερα από 501 ευρώ ενόψη Χριστουγέννων. Τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν για τρόφιμα, δήλωσε το 54% και 40% για είδη ένδυσης και υπόδυσης. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης το διάστημα 27 έως 30 Δεκεμβρίου 2016.